Νικήσεις είναι μεγάλο πράγμα. Ο εχθρός νικέται, τον αποστρέφεσαι, προσεύχεσαι μόνο γι' αυτό, είσαι όμως ελεύθερος, δεν τον κάνεις παρέα, τελειώνει, αλλά το πάθος δεν φεύγει. Το πάθος είναι πάθος. Και αυτό το πάθος σε κατακυριεύει. Βλέπω εγώ από το μυστήριο της εξομολογήσεως πόσο βαρύ είναι στον άνθρωπο ο οποίος είναι κυριευμένος από το πάθος του τσιγάρου. Ο άλλος έχει άλλο πάθος. Και ας πούμε για το χαρτοπένιο, δεν είναι μικρό πράγμα. Εκείνος που άλλο πάει στη Μονία, στο Μομπαρνές, δεν είναι μικρό πάθος. Εκείνος ο οποίος έχει τη μέθη, δεν είναι μικρό πάθος. Εκείνος ο οποίος βλασφημεί δεν είναι μικρό πάθος. Όλα αυτά τα πάθη βασιλεύουν πάνω στον άνθρωπο ο οποίος είναι αργός. Γι' αυτό λέγει η Εκκλησία μας, Κύριε, λέγει πνεύμα αργίας. Το πνεύμα της αργίας είναι δαίμονας της αργίας. Πνεύμα αργίας λέει. Όταν λέγει πνεύμα εννοεί το διάβολο. Πνεύμα αργίας, περιεργίας. Γιατί βγήκαμε από τον Παράδεισο, διότι η περιέργεια έφαγε την Εύα. Ήθελε να βλέπει και να ξαναβλέπει εκείνο το δέντρο το οποίο είπε ο Θεός να μην το πλησιάσει. Και γύριζε έναν Παράδεισο ολόκληρο και έφευγε από εκεί που έπρεπε να ζει με αυτό το μέρος και πήγαινε σε εκείνο που δεν μπορούσε να πλησιάσει. Η αδυναμία, η περιέργεια. Η περιέργεια σήμερα είναι φοβερή μέσα στις εκκλησίες όταν πας. Αλλοτίποτε δεν ακούεις, είναι μόνο ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, τι κάνεις, πόσο χρόνο είσαι, πόση σύνταξη έχεις, είσαι συνταξιούχος. Αυτά βλέπω εγώ όταν πάω σε καμιά εκκλησία. Ποιος είσαι, είσαι συνταξιούχος, τι σε ενδιαφέρει, αν είμαι ή αν δεν είμαι. Εμένα με ενδιαφέρει. Εσένα τι σε ενδιαφέρει. Και αρχίζει μέσα στην εκκλησία το ερωτηματολόγιο. Βγαίνεις έξω από την εκκλησία να αρχίζουν οι άλλοι ποιος είσαι, από πού έρχεσαι. Και όσο να φύγεις να πάει να εκκλησίσεις το σπιτάκι σου, βλέπεις και βαθαίνει. Περιέργεια. Τι είπε ο άλλος. Τι έκανε ο άλλος. Γιατί πήγε κρυφά. Γιατί κάνει συζητήσεις μόνος του χωρίς να τον ακούει κανένας άλλος. Όλα αυτά ακούεις. Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας. Πού να δούμε τη φιλία. Πρώτα λέει το πνεύμα αργίας. Πνεύμα περιεργίας. Εγώ νόμιζα το στεμπέλιδες. Όχι. Όχι. Ο αργός βέβαια είναι η μήτρη πάσης αμαρτίας είναι η αργία. Αλλά εδώ δεν μιλεί περί αργίας, δηλαδή το χειρό να εργαστεί ο άνθρωπος. Εδώ ομιλεί περί πνευματικής αργίας, που ο άνθρωπος δεν προσπαθεί να διώξει τα λατώματά του. Είναι αργός, αδιάφορος, δεν τον ενδιαφέρει. Πνεύμα αργίας, περί αργίας, φιλαρχίας. Γιατί εκείνος να είναι εκεί σε αυτήν την θέση και να μην είμαι εγώ. Θυμούμαι όταν είχα ένα παιδί δικό μου και κάθονται σε ένα γραφείο και ο ένας από αυτούς έπαιρνε μεγαλύτερο μισθό. Ο άλλος που κάθεται δίπλα έπαιρνε λιγότερο μισθό. Και γυρίζει και του λέει, το ίδιο γραφείο είμαι και εγώ και εσύ, γιατί εσύ να παίρνεις περισσότερα. Και γύρισε εκείνος με ευκολία και του λέει, γιατί είσαι βλάκας του. Εγώ για να βγω εδώ, έχω κουραστεί. Εσύ δεν κουράστηκες, του λέει. Το λοιπόν ζητάει να έχεις την ίδια θέση με εγώ. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ζηλεύει τον άλλο γιατί είναι πιο ψηλά. Προσπάθησε να τον φτάσεις, όχι να τον ζηλεύεις. Διότι όποιος ζηλεύει τον συνάνθρωπό του, είναι όργανο του διαβόλου. Μόνο ο διάβολος ζηλεύει. Ο διάβολος φθώνει. Ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος δεν θέλει να ανέβεις.
Γι' αυτό δεν μας αφήνει να ανέβουμε προς τον ουρανό. Θέλει να είμαστε κάτω στη γη και να μας πάρει στα κατώτατα της γης, στον Άδη. Δεν μας αφήνει να ανέβουμε να πάμε στον Παράδεισο. Ο Παράδεισος είναι για εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται και ανεβαίνουν, όχι εκείνοι οι οποίοι δεν ανεβαίνουν. Κάθονται και αντί να καθίσουν πίπτουν και από το κάθισμα που κάθονται και κατεβαίνουν πιο κάτω. Φυλαρχία, φύλακος λέει, του αρέσει η αρχή. Γιατί εκείνο να βρίσκεται στη θέση εκείνη και να μην είμαι εγώ. Γιατί να με κυβερνά εκείνος και να μην κυβερνώ εγώ. Δεν βλέπετε τι παθαίνουν σήμερα μέσα στους δρόμους και μέσα στα καφενεία και μέσα στις συζητήσεις που γίνονται. Στην Αμερική παρόλο ότι αυτό το έθνος είναι ένα έθνος το οποίο δεν μπορούμε να πούμε τίποτε, μη μόνο ότι δεν έχουν τον Θεό που εμείς πιστεύουμε, όταν βγει αγωνίζονται να κάνουν ψήφους. Γίνονται οι ψήφοι, βγαίνει ένας από εκείνους οι οποίοι ήταν υποψήφοι. Οι άλλοι αμέσως τον περικυκλώνουν και τον βοηθούν να προσφέρει κάτι στην πατρίδα του. Εμείς μόλις γίνουν οι ψήφοι και κερδίσει ένα κόμμα, οι άλλοι κυνηγούν να το ρίξουν. Κυνηγούν ακόμη, δεν κάθεσε στην καρέκλα και κυνηγούν να το ρίξουν. Δεν είμαστε ένα έθνος το οποίο έχουμε φυλαρχία πάνω μας. Πνεύμα φυλαρχίας. Θέλουμε να έρχομαι να γίνουμε οι κυβερνήτες του τόπου, όχι για να βοηθήσουμε τον τόπο. Εκείνοι που βοήθησαν τον τόπο είναι σαν λίγοι άνθρωποι. Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φυλαρχίας και αργολογίας. Για να δούμε την αργολογία. Τι είναι αυτή η αργολογία? Το να κάθεσαι και να ασχολείσαι με τον συνάνθρωπό σου είναι αργολογία. Δεν ενδιαφέρεις τίποτε άλλο, δεν σε ενδιαφέρει τίποτε άλλο, είναι μη μόνο τι κάνει ο συνάνθρωπός σου, ο γειτονάς σου, αν επάντρεψε την κόρη του, αν έστειλε το παιδί του στο σχολείο, αν θέλει να το παραγωνιάσει, αν θέλει να προοδεύσει, αν θέλει να κάνει ένα κατάστημα, αν θέλει να κάνει κάτι. Αμέσως αρχίζει η ζήλια, ο φθόνος, φυλαρχίας και αργολογίας. Αργολογία κάθεσε και κουτσομπολεύεις. Αυτό το κουτσομπολιό είναι το φοβερό αμάρτημα, το οποίο ακριβώς, εάν το σταματήσεις, γλιτώνεις από πολλά. Είναι τούτο που λέγει η Αγία Γραφή. Έσω γρήγορος, λέγει, εις το ακούσει. Για να ακούεις Λόγω Θεού, λέγει, να είσαι πολύ γρήγορος και να τρέχει να ακούει Λόγω Θεού. Αργός να μείνει, σε λέγει, να πηγαίνει να ακούει Λόγω Θεού, έσω γρήγορος εις το ακούσε, βραδύσεις το μιλήσε, για να βγάλει από το στόμα σου άλλο μια λέξη πρέπει να κουράζεται και εσύ να μην την βγάλει. Βραδύσεις το μιλήσε και βραδύσεις οργή. Αυτό λέει η Αγία Γραφή. Να είσαι γρήγορο να ακούει Λόγω Θεού, να είσαι αργός να μιλείς και αργός να νευριάζεις, να εξάπτεσαι, να επιτίθεσαι, να υβρίζεις, να αισχρολογείς και πόσα και πόσα δεν κάνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην οργή. Γι' αυτό και ο Παναγιωτός πάντοτε έλεγε ότι η αξία του ανθρώπου είναι να κρέμεται πάνω σε τρία πράγματα. Να είναι πρώτα ταπεινός, έπειτα να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα βλέπει την πίστη, θα βλέπει την ελπίδα και έδωκε τον εαυτό του ως παράδειγμα. Μάθεται από μου, λέγει, ότι πράωση μου, πράωση, πραότητα, μακάρι, πραείς, λέγει, ότι αυτή κληρονομήσουσε τη βασιλεία των ουρανών. Ο πράος ο άνθρωπος είναι ομοίωμα με την πραότητα του Θεού.
Ο Θεός είναι πράος. Αν δεν ήταν πράος ο Θεός, δεν θα ζούσαμε. Αυτά που το κάνουμε, εάν δεν είναι το πράος, θα εξαφανίζεται ο κόσμος. Μάθετε απαιμού, λέει, διότι πράος είμαι και ταπεινώστε καρδία. Είναι όπως έχουμε μια πάνω στο τραπέζι μας έχουμε μια σαλατιέρα στην οποία στο ένα μέρος βάζεις το αλάτι, στο άλλο βάζεις το πιπέρι και στο πάνω είναι το χεράκι με το καρτάρι και την κινείς πάνω κάτω. Ο Κύριος μας λέει μάθετε απαιμού. Αυτό το είναι φοβερό, αυτό το σημείο της Αγίας Γραφής, διότι δεν σε στέλνει ο Θεός ούτε στους αγγέλους, δεν σε στέλνει ούτε στους Αγίους, δεν σε στέλνει ούτε στους προφήτες, δεν σε στέλνει ούτε στους Αποστόλους, δεν σε στέλνει πουθενά, λέει. Μάθετε από εμού. Από εμένα, λέει, να μάθετε. Πάρτε παράδειγμα από εμένα, ότι είμαι πράγοντε. Και στο μέσο, έβαλε την ταπείνωση. Ταπεινός, λέει, την καρδία. Θεέ μου, τώρα σε λίγο θα το δούμε, να ζώνεται μια ποδιά και να σκύβει χάμο και να πλύνει τα πόδια των μαθητών και τούτο να μην το ξεχνούμε ότι μετά και εμείς μαθητέ του Χριστού, άρα μας έπλυνε και εμάς τα πόδια μας ο Χριστός. Έπλυνε τους πόδες των μαθητών του λέει, μα είμαστε και εμείς μαθητέ του Χριστού, δεν είμαστε. Εσείς είστε μαθητέ δική μου λέει και θα γνωρίζουν όλοι ότι είστε μαθητέ δική μου, εάν αγάπη έχετε να ευθύνεις. Μάθετε παι μου ότι πράος είμαι και ταπεινός, ταπεινός στην καρδία. Και το τρίτο, το άλλο μέρος της σαλατιέρας που έχει το ένα το αλάτι, το άλλο το πιπέρι, εκεί που είναι το πιπέρι, τι βάζουμε. Εκεί θα βρείτε λέγει πραότητα γαλήνη στη ψυχή σας. Μάθετε ότι απαιμού ότι πρόσημη, ταπεινώ στην καρδία και βρίσκεται ανάπαυση την ψυχή σας. Τότε αναπαύεται ο άνθρωπος όταν έχει αυτά τα δύο. Την ταπείνωση στο μέσο, την πραότητα και την ανάπαυση. Αυτά είναι τα μεγάλα, τα άριστα τα οποία μας έδωσε ο Θεός μας και αυτές τις μέρες είναι Θεία Ευλογία που μας υπενθυμίζει πάλι ο Θεός μας. Μας υπενθυμίζει εκείνο το τώρα στο μεγάλο κανόνα. Κύριε πριν εις τέλος απ' όλα με σώσομαι. Κύριε πριν εις τέλος απ' όλα με σώσομαι. Κύριε πριν εις τέλος απ' όλα με σώσομαι. Πριν πάω στο τέλος λέγει τούτου του κόσμου σώσε με Κύριε μου. Παρακαλεί η Εκκλησία γίνεται πρεσβευτής στον καθένα μας. Και ο καθένας που μιλάει, πάντοτε, η Εκκλησία τον ορθεί για να βρει το τέλος της αναπαύσεως. Κύριε, λέγει, πριν εις τέλος απ' όλο με, Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με, Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με, σώσομαι, σώσομαι, σώσομαι. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία ακριβώς πριν στις μέρες θα μας τα ξαναφέρει πάλι η Εκκλησία μας μπροστά μας. Θα μας φέρει το μυστικό δείπνο, θα μας φέρει ανήψιμα των Μπουδών των μαθητών του, θα μας φέρει το σώμα του και το αίμα του, το οποίο θα μας δώσει έπειτα σε λίγο, όταν επήρε τον Άρτο να είναι το μυστικό δείπνο και η παράδοση των μυστηρίων της Εκκλησίας, λέει. Παρέδωσε τα μυστήρια του ο Θεός, τα μεγάλα μυστήρια, τα ψυχοσωτήρια μυστήρια. Μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του. Θα μας δώσει έπειτα τη μεγαλύτερη προσευχή που επέμφθη από τη γήνη των ουρανών. Είναι η μεγαλύτερη προσευχή την οποία έκανε ο Χριστός μέσα στον Κύπα της Γεστημανή. Εκεί λέγει έκανε την αρχιερατική προσευχή του ο Θεός και ήταν μόνος του μέσα στην αγωνία, την πολλή αγωνία και οι μαθητές κοιμήθησαν, κοιμόμαστε. Και ήρθαν από την προσευχή του και είπε με παράπονο «Μία ώρα μου και σχίσατε αγρυπνήσε με τεμού».
Μια ώρα που θέλω και εγώ βοήθεια να με παρηγορήσετε, δεν σταθήκατε κοντά μου. Και η αγωνία του γέννησε το πρόσωπο με υδρόταν, ο οποίος υδρόταν μεταβλήθη σε αίμα. Υδροέμαξης του Κυρίου εις τον Ιωτικήπρο της Ζεστημανίδη. Και εκεί ο Θεός Πατέρας έστειλε τον άγγελό του να παρηγορήσει το παιδί του, ο οποίος έβλεπε όλα του τα πάθη να είναι το ένα πίσω από το άλλο και είπε εκείνον τον λόγο του μεγάλου, «Κύριε Πατέρα μου», λέει, «Η δυνατόν παρελθέτω από μου το ποτήριον τούτο». Πλην όμως, ούχο κοστέλε, λόγος είπατε, υπακοή μέσα. Έδωσε η υπακοή αμέσω, η Αγία υπακοή, η οποία ακριβώς έσωσε και τον άνθρωπο, ούτω ώστε να μην είχε να πει τίποτε. Διότι μπορούσε ο Πανάγιος Θεός να πει ότι δεν σταυρώνουμε. Με ένα μου λόγο, εγώ σώζω τον κόσμο. Με ένα λόγο. Αλλά προτίμησε να πεθάνει, να υποφέρει, να βασανιστεί, να αδικηθεί, να σταυρωθεί, να ξεψυχήσει επάνω στο σταυρό για να μην έχει κανείς αύριο να πει τι έκανε για μένα. Και όταν έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία και θα παρουσιάσουν τα τεκμήρια πλέον. Τα τεκμήρια. Διότι κάθε μια δίκη που γίνεται πάντοτε, πάντοτε στο δικαστήριο, κάθε δίκη που γίνεται, πρέπει να παρουσιαστούν τεκμήρια. Λέγει ο άλλος ότι είμαι ο φωνιάς. Λέει το δικαστήριο, δεν σε πιστεύω να ρωτήσει εσύ ο φωνιάς. Θέλουμε αποδείξεις και προσπαθεί η αστυνομία να βρει το μαχαίρι, να βρει το όπλο, να βρει τις σφαίρες κτλ. Να βρει τα αποτυπώματα και να πιστεί ότι όντως αυτός που λέγει ότι είναι ο φωνιάς, είναι αυτός που έγινε ο φωνιάς. Είναι δικά του όλα τα τεκμήρια. Και λοιπόν, στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία θα παρουσιαστεί πρώτα-πρώτα ο Γολγοθάς όπως ήταν τότε. Όπως ήταν τότε. Θα φύγουν όλες οι πολυκατοικίες, θα φύγουν όλα όσα έκαναν οι Εβραίοι τώρα, θα φύγουν από το όρος των ελαιών και θα παρουσιαστούν οι ελαίες που ήσαν τότε, θα παρουσιαστεί στον κύβο της Γεστημανή όλος ο τόπος, θα παρουσιαστεί έπειτα ο Σταυρός, τον οποίο εφορτώθη ο Χριστός μας, θα παρουσιαστεί επάνω στον Γολγοθά, εκεί θα παρουσιαστούν τα καρφιά, εκεί θα παρουσιαστεί η λόχη, εκεί θα παρουσιαστεί ο σπόγος, εκεί θα παρουσιαστεί το στεφάνι που το έβαλα. Όλα, όλα, όλα θα παρουσιαστούν και έπειτα ο Κύριος μας θα έχει τα χεράκια του ανοιχτά και να λέει «Να τι μου κάνατε, να και την πλευρά μου». Και θα τα δει ο κόσμος και τότε λέει «Θα τρέμει ο κόσμος όπως τρέμει το φύλλο επάνω στο δέντρο όταν φυσά το ψηλό αεράκι», λέει. Ποιος θα έχει να απολογηθεί, πάνω στόμας φραγίσετε μία χοντή, απολογήσαστε. Όλα τα στόματα θα κλείσουν, δεν θα έχουν τίποτα να πούμε. Τώρα λέγουν «Πού είναι ο Θεός» και τον βλασφημούν. Τον βλασφημούν. «Πού είναι η Πανηγία μας» και την βλασφημούν. Την βλέπουν και μας βοηθάει και την βλασφημούν. Αυτή είναι η ανταπόδοση στον όσο μας δίνει ο Θεός. Αυτή είναι η χαρά την οποία αισθάνεται ο Κύριος μας. Κι όμως αυτός ο κόσμος το βλέπει να είναι αχάριστος, να είναι βλάσφημος, να είναι αγνώμο και εκείνον ακριβώς η Εκκλησία μας το οποίο θα ψάλλει αυτές τις μέρες είναι εκείνο το πολύ λυπηρό. «Λαέ μου, τι σε έδωκα και τι με ανταπέδωκες. Αντί του μάνα χωρίν, αντί του είδατος όξος, αντί το αγαπάνε, σταυρό με προσηλώσετε. Άντρα όλοι τα επικλίνη συνόρθωσά μου, λέει, τους τυφλούς σου ανέβλεψα, τους παραλίτους σε στρέωσα. Τους νεκρούς σου ανέστησα. Τι μου έδωκες, με σταύρωσες». Αυτή είναι η ανταπόδοση. Αυτά είναι, παιδάκι μου, με λίγα λόγια. Και το αποκορύφωμενο όλων το οποίο ψάλλει η Εκκλησία μας στις πρώτες μέρες είναι «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο και νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορώντερα. Ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθιμούντερα». Μακαρισμένος είναι εκείνος ο οποίος είναι γρήγορος, διότι ουκείδατε την ημέρα μου δε την ώρα, εν ή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Να είστε έτοιμοι, λέγει, διότι δεν ξέρετε ποιαν ώρα θα έρθω. Θα
θα έρθω εν το μέσο ότι νυχτώσει πρώτα. Μόλις νυχτώσει, μόλις περάσουν τρεις ώρες, μήπως φτάσουν τα μεσάνυχτα, μήπως μετά από τα μεσάνυχτα, δεν το ξέρει κανείς. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο ότι νυχτώσει. Νυμφίος ο Χριστός, νύμφη, για να υπάρχει νυμφίος, σημαίνει ότι υπάρχει νύμφη. Ποια είναι η νύμφη? Η ψυχή του καθενός ανθρώπου. Και είναι εκείνο το οποίο λέει ο Κύριος μας ότι αυτός ο λαός με ερνίσα το λέει. Είναι αυτή η γενιά, λέει, άπιστος. Είναι αυτή η γενιά η διεφθαρμένη, λέει. Είναι αυτή η γενιά η Μιχαλής και αμαρτωλός. Α, Μιχαλίδα είναι εκείνη η γυναίκα η οποία εγκαταλείπει τον άντρα της και πάει με ξένον άντρα. Και ο άνθρωπος ο σημερινός εγκατέλειψε τον νυμφίο Χριστό και πάει με τον διάβολο. Αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος. Και ο Κύριος μας λέει, τι είστε, λέει, είστε μια γενιά Μιχαλίδα και αμαρτωλός. Σταθείτε κοντά μου, λέγει, μείνετε κοντά μου για να αναπνεύσετε τη ζωή την αιώνιον. Αναπνεύσετε τον Παράδεισο, αναπνεύσετε τα άνθη του Παραδείσου. Επιθυμώ, Παναγία μου, λέει, τα κάλλη του Παραδείσου, των μοιρασμών και τα άνθη και την δερπνή νευωδία και τη ασοδά των αγγέλων από τα λιμνών των Υιών Σου. Τι είναι αυτό? Επιθυμώ, Παναγία μου, τα κάλλη του Παραδείσου, των μοιρασμών και τα άνθη και τα ασοδά των αγγέλων από τα λιμνών των Υιών Σου. Να αξιωθούμε να φτάσουμε σε εκείνη την αγαλίαση, την μεγάλη, την εκδεξιόν του Θεού, όταν θα καθίσει να κρίνει, λέγει, τους ζώντας και τους νεκρούς, και όσοι θα είναι εκδεξιόν του είναι εκείνοι οι οποίοι θα ακούσουν το δεύτερο ευλογημένο του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημένη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Και εκείνοι που είναι από τα αριστερά, λέει, πορεύεστε, παιδί μου, η Θεέ μου, αξίωσε μας εκ δεξιών Σου και την τελευταία θέση των σωζωμένων Σου, Κύριε. Αξίωσε με να ζήσουμε πάντοτε μαζί Σου και να φτάσουμε τα πάθη Σου και την Αγία Σου Ανάσταση. Αμήν.